Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση τυχόν επιζώντων μετά τη βύθιση ferry boat που συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στις Φιλιππίνες. Δίτες χτενίζουν τη θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Ταλισάη της επαρχίας Σέμπου, αναζητώντας 80 ακόμη αγνοούμενους. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής απολογισμό από τη σύγκρουση των δύο πλοίων, 34 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Εύχομαι να είναι ακόμη ζωντανοί και να μπορέσω να τους δω ξανά. Δεν ξέρω τι θα κάνω εάν μάθω πως είναι νεκροί. Ακόμη και αν είναι όμως, ελπίζω να μπορέσουμε να τους εντοπίσουμε και να τους ανασύρουμε. Οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνες στα αμπάρια του πλοίου, καθώς πιστεύεται ότι αρκετοί από τους επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στο ferry boat επέβαιναν συνολικά 800 άτομα. Υπάρχει μόνο ένα σημείο περίπου 600 μέτρων στο οποίο θα μπορούσαν να συγκρουστούν τα δύο πλοία. Υπάρχουν όμως κανόνες. Εάν κάποιος τους καταπάτησε, αυτό πρέπει να διερευνηθεί από τις αρχές. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπενίγκτο Ακίνο, διέταξε τη διερεύνηση των συνθήκων του δυστυχήματος, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν, όπως όλα δείχνουν, καλές.